Παρά το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα των απεργιακών κινητοποιήσεων των γιατρών του ΕΟΠΗ, η συμμετοχή στα πολυατρία του Βόλου παραμένει σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα αγγίζει το 80%. Περισσότερα από 10.000 ραντεβού για εξετάσεις έχουν ακυρωθεί λόγω των απεργιών ενάντια στην απόλυση χιλίων γιατρών του οργανισμού. Ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου ξεκαθαρίζει ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου, όπως αποφάσισε σήμερα η Ομοσπονδία. Στη χθεσινοβραδινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Πανηγειονομικού Μετόπου, όπου η συμμετοχή ήταν εξαιρετικά περιορισμένη λόγω και των κακών καιρικών συνθήκων, οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι ο ιατρικός κόσμος αντιστέκεται στην προσπάθεια διάλυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Ήδη έχουμε ένα παράδειγμα στα κέντρα υγείας της ΚΟ, κάποιος ιδιώτης τα αγόρασε, προσδοχώντας φυσικά σε κέρδος, δεν τα αγόρασε για να κάνει κοινωνική πολιτική. Πέραν τούτο όμως ήθελα να προσθέσω ότι αυτό που εν τέλει γίνεται και αυτό που έχει σημασία είναι το ξύλωμα της δημόσιας δωρεάν υγείας. Αρχίζοντας από το ΙΚΑ, προχωρώντας στα κέντρα υγείας, στο ΕΣΥ. Τα πολυατρία του ΕΟΠΗ έχουν μια ιστορία περίπου 70 ετών. Είναι καταξιωμένα στη συνείδηση του κόσμου για αυτά τα πολυατρία. Ο πολίτης έχει πληρώσει ακριβό χαράτσι και ενώ στις ασφαλιστικές του εισφορές. Γι' αυτό και δεν ανήκουν ούτε στο Υπουργείο Υγείας, που αυτή τη στιγμή είναι ο διαχειριστής του, ούτε στους εργαζόμενους, που είμαστε οι ένικοι των πολυατρίων, αλλά ανήκουν σε όλο τον κόσμο.